Περίμενα τόσο καιρό που δεν διαλέγετε δυνατές, να διαλέγατε τώρα τη δυνατές, αυτό ήταν ντροπή. Αφού έχουμε παίξει με μόνο με τη Δώρα στα και την Ιωάννη, που... εγώ νομίζω ότι όλη την ώρα βγαίνω και παίρνω Δώρα. Την πρώτο αγώνα και τα λοιπά, πάμε πάντα στα ίσια, οπότε δεν ξεκινάμε και παίρνω τη Χρύσα. Έτοιμες οι ομάδες για τα πρώτα ματσαρίσματα, πάμε να ξεκινήσουμε με τους κόκκινους. Χρύσα. Κατερίνα επιλέγει τη Χρύσα. Χρύσα. Κατερίνα τη Χρύσα. Χρύσα. Κατερίνα τη Χρύσα. Χρύσα. Η Κατερίνα τη Χρύσα έχει επιλεγεί η Χρύσα. Μαριλένη. Οπότε δεν ξεκινάμε και παίρνω τη Χρύσα. Χαίρετε, χαίρετε φίλοι μας. Πολύ ντόρος γίνεται τις τελευταίες μέρες όσον αφορά τα mismatch των κοριτσιών της κόκκινης ομάδας και συγκεκριμένα της Κατερίνας Δαλάκας και της Ασημίνα Χατζιανδρέου. Ουσιαστικά τα κορίτσια της κόκκινης ομάδας κατηγορούνται ότι επιλέγουν συνεχώς εύκολες αντιπάλους για να έχουν καλά στατιστικά αλλά και για να βγαίνουν συνεχώς MVP. Το θέμα έδειξε με το καλημέρα σας και ο James Καφετζής στο Συμβούλιο του Νησιού. Ουσιαστικά είπε ότι επιλέγουν συνεχώς εύκολες αντιπάλους, Χρύσα, Μαριλίνα, και αποφεύγουν συνεχώς να ματσαρίζονται με τη Δώρα. Λοιπόν, ο Τόλης έχει συγκεντρώσει τα ματσαρίσματα της Κατερίνας Δαλάκας. Πάμε λοιπόν να δούμε με ποιες παίχτριες έχει αγωνιστεί η Κατερίνα Δαλάκα μέχρι σήμερα. Τόλη. Να αναφέρω αρχικά ότι ο James Καφετζής κατηγορήθηκε από κάποιους ότι χρησιμοποίησε το θέμα των ματσαρισμάτων ώστε να καταφέρει να γίνει πιο αγαπητός σε κάποιους στο τηλεοπτικό κοινό. Εδώ θα διαφωνήσω. Ο James είναι ένας από τους πιο έξυπνους παίχτες που έχει περάσει από το Survivor. Ο λόγος που θεωρώ ότι ανέφερε το συγκεκριμένο θέμα είναι καθαρά θέμα στρατηγικής, ώστε να αναγκάσει τις δύο αυτές παίχτριες να επιλέγουν πιο δυνατές παίχτριες και να του βγαίνουν πιο καλά τα ματσαρίσματα. Είναι καθαρά στρατηγικό το θέμα και δεν θεωρώ ότι το έκανε για λόγους ότι να είναι πιο αγαπητός στο κοινό. Ο James έχει ήδη κοινό, δεν χρειάζεται να γίνει πιο αγαπητός νομίζω. Πάμε τώρα, εδώ βλέπουμε το πίνακα με τα ματσαρίσματα της Κατερίνας Δαλάκα. Έχει 7 αγώνες με τη Χρύσα, αλλά προσέξτε, και τις 7 την έχει διαλέξει η Κατερίνα. Έχει 9 με την Ιωάννα Τζαβέλα, τους 8 από αυτούς την επέλεξε η ίδια. Έχει 3 με την Άιρα και τις 3 τη διάλεξε η ίδια. 4 με Μαριλίνα, 3 φορές την έχει διαλέξει και 13 αγώνες με τη Δώρα, όμως τους 3 μόνο από αυτούς τη διάλεξε πρώτα η Κατερίνα. Οπότε αυτό που λέει ότι εγώ βγαίνω και διαλέγω συνεχώς Δώρα είναι άτοπο, καθώς όπως σας είπα, τις περισσότερες φορές που επέλεξε η ίδια, επέλεξε Χρύσα ή Ιωάννα. Μπορεί να έχει δηλαδή περισσότερα ματσαρίσματα με τη Δώρα, αλλά αυτά τα ματσαρίσματα προήλθαν ύστερα από επιλογή της Δώρας προς την Κατερίνα. Ωραία, Τόλη, ήσουν ξεκάθαρος. Αυτά φίλοι μας όσον αφορά τα ματσαρίσματα της Κατερίνας Δαλάκα. Εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.